Σε εφαρμογή τίθεται πλέον το μέτρο για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και των ιδιωτών ιατρών, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι θα υπάρξουν έλεγχοι και θα επιβληθούν κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία. Μιλώντας στο Στάρο, ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας, Θανάσης Ντούσγος, εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο που επιβάλλει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους υγειονομικούς. Καταρχάς, να πούμε ότι είμαστε σαφώς υπέρ της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών σε όλο τον υγειονομικό τομέα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό. Με βρίσκει λίγο επιφυλακτικό στον τρόπο εφαρμογής υποχρεωτικότητας και στην τόσο αυστηρή εφαρμογή της αναστολής της εργασίας των γιατρών, ειδικά στο χώρο του νοσοκομείου, όπου εκεί οι υγειονομικοί και ειδικά οι γιατροί είναι παραπάνω από απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι ίσως έπρεπε να είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλων μέσων πίεσης και στο τελευταίο μέσο να επιλεγόταν η αναστολή. Τώρα, στο θέμα των ιατρείων, ακόμα δεν έχουμε σαφή εικόνα για τον τρόπο ελέγχου της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού στους υγειονομικούς και συγκεκριμένα στο ιατρικό προσωπικό. Για όλους τους ελέγχους στο χώρο των ιατρείων, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι υπεύθυνος ο ιατρικός σύλλογος, εκάστοτε τοπικός ιατρικός σύλλογος, για το πώς λειτουργεί το ιατρείο και για την έπιθυμη λειτουργία του γενικότερα. Θα περίμενε κανείς να μας είχαν δώσει κάποιες οδηγίες το πώς θα εφαρμόσουμε την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και αν θα την εφαρμόσουμε μέσω των ιατρικών συλλόγων. Κάτι τέτοιο δεν έχει έρθει στα γραφεία μας για την ώρα και περιμένουμε και εμείς οδηγίες. Αν η υποχρεωτικότητα αυτή θα εφαρμοστεί μέσω των ιατρικών συλλόγων ή μέσω κάποιων άλλων μηχανισμών. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι η υποχρεωτικότητα στο προσωπικό διαφεύγει από τον έλεγχο των ιατρικών συλλόγων και έρχεται στο σύστημα Εργάνια, δηλαδή στο σύστημα το οποίο σύστημα εφαρμόστηκε για να χορηγηθεί η αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, ο εκάστοτε εργοδότης, ο εκάστοτε υπεύθυνος στην πρωτοβάθμια μονάδα υγείας, έχει χρέος να δηλώσει στο σύστημα Εργάνια από σήμερα ότι το προσωπικό του είναι εμβολιασμένο ή μη εμβολιασμένο. Και το μη εμβολιασμένο προσωπικό έχει δικαίωμα 3 ημέρες να υποβάλει κάποια ένσταση για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση που εκδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Δυσκολίες και στην κάλυψη των θέσεων στα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα από ιδιώτες γιατρούς εντοπίζει ο κύριος Ντούσγος, επισημένοντας παράλληλα ότι κάθε απόφαση από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να ληφθεί με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Είναι μία λύση ανάγκης, όπως αντιλαμβάνεστε. Κάπως πρέπει να καλυφθεί το κενό. Ο ιδιώτης γιατρός πρέπει πρώτα να είναι στην περιοχή τη συγκεκριμένη, γιατί όπως ξέρετε τα κέντρα υγείας δεν είναι σε περιοχές απομακρυσμένες, οι οποίες δεν καλύπτονται από ιδιώτες γιατρούς που μένουν εκεί στην περιοχή, μπορεί να έρθει από μακριά. Πρέπει να ενημερωθεί και πρέπει να δει πώς λειτουργεί ο χώρος και ίσως θα πρέπει να παρατήσει και τη δουλειά του. Για πόσο χρόνο θα παρατήσει τη δουλειά του αυτός ο ιδιώτης για να πάει σε κάποια απομακρυσμένη, όπως επαναλαμβάνω, περιοχή να αναλάβει υπηρεσία. Το βλέπω δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, εκτός αστικών κέντρων να εφαρμοστεί. Ο σκέψη μπορεί να έχει μία λογική, αλλά είναι λίγο δύσκολη στην εφαρμογή της.